της Βουλευτού Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας, κυρίας Μαρίας Αλεξάνδρα Κεφάλα, προς τον Υπουργό Υγείας με θέμα αξιοποίηση κτηρίου ιδιοκτησίας εωδής στους απελοκήπους Ιωαννίνων. Κυρία συνάδελφε, το λόγο για 2 λεπτά, παρακαλώ, εντός του χρόνου σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, στα Ιωάννινα, στην περιοχή των Αμπελοκήπων, έχει κατασκευαστεί ένα διόροφο κτίριο, δωρεά του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Παιδών Ιωαννίνων προς το ελληνικό δημόσιο, με σκοπό να στεγαστεί εκεί το Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Ιωαννίνων. Η ανέγερσή του ξεκίνησε το 2003 και ολοκληρώθηκε το 2006. Το ακίνητο είναι ιδιοκτησία σε οδή και τα τελευταία 14 χρόνια, από το 6 δηλαδή μέχρι και σήμερα που συζητάμε, παραμένει αναξιοποιητό καθώς δεν λειτουργήσε ποτέ. Έχουν γίνει στο παρελθόν διάφορες προτάσεις αξιοποίησης, όπως από την αποκεντρωμένη διοίκηση, από την περιφέρεια Υπήρου, από το ΕΚΑΒ, ακόμη και την ΕΚΤ ΥΠΕ, δυστυχώς όμως χωρίς αποτέλεσμα. Το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών φορέων είναι έντονο και δεδηλωμένο, ζητώντας την αξιοποίηση προς όφελος της κοινωνίας. Σήμερα, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες και έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της πανδημίας που βιώνουμε, θεωρώ πως έχουν οριμάσει συνθήκες εκείνες που καθιστούν επιβεβλημένη την αξιοποίηση του συγκεκριμένου κτηρίου. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει είτε ως εμβολιαστικό κέντρο, ως νέο εμβολιαστικό κέντρο για την αντιμετώπιση της πανδημίας, είτε ακόμη και να μεταφερθούν εκεί οι ήδη υπάρχουσες εμβολιαστικές γραμμές του Κέντρου Υγείας Ιωαννίνων, προκειμένου να αποσυμφορηθεί το Κέντρο Υγείας Ιωαννίνων, μιας και συστεγάζεται μαζί με τα ΚΕΠΑ, τα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας. Αυτό θα βοηθούσε σε μια ουσιαστική αποσυμφόρηση αλλά και ομαλοποίηση στην εξυπηρέτηση των πολιτών που επισκέπτονται το Κέντρο Υγείας της πόλης των Ιωαννίνων και για άλλους λόγους πέραν του εμβολιασμού. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας αλλά και τα θετικά αποτελέσματα που θα φέρει η αξιοποίηση του εν λόγω κτηρίου και με δηλωμένη την πρόθεση του ΕΟΔΗ να παραχωρήσει το κτίριο προς την ΕΚΤ ΥΠΕ για ένα χρόνο, όπως αποτυπώνεται σε επιστολή του ΕΟΔΗ προς τον Υπεάρχη στις 15. Θέλω να σας ρωτήσω αν προτίθεστε να παραχωρήσετε για αξιοποίηση το συγκεκριμένο κτίριο προκειμένου να λειτουργήσει προς όφελος των πολιτών και της τοπικής κοινωνίας των Ιωαννίνων, προς ποια κατεύθυνση και αν έχετε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, εντός του χρόνου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κεφάλα, πράγματι το συγκεκριμένο κτίριο, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, ανήκει στην κυριότητα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και ο οποίος έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο σε κάθε ενδεχόμενο αξιοποίησης του. Κρατώ την πρότασή σας για εμβολιαστικό κέντρο, αλλά επιτρέψτε μου να πω κάτι, ότι ο ΕΟΔΗ λειτουργούσε εκεί, Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας, όπου υπάρχουν και άλλα τέτοια εργαστήρια ανά την Ελλάδα και στόχος της παρούσας διοίκησης του ΕΟΔΗ είναι αυτά τα κτίρια, αυτά τα εργαστήρια να αναβαθμιστούν και να ξαναρχίσουν, γιατί ήταν εγκαταλελειμμένα, να προσφέρουν υπηρεσίες υγείας. Και είμαστε στη συνεννόηση έτσι ώστε να δούμε πώς με το βέλτιστο τρόπο μπορούν αυτά τα κτίρια να αξιοποιηθούν. Και παρόλα αυτά, ο ΕΟΔΗ ανταποκριμνόμενος στις ανάγκες της περιοχής και στις ανάγκες, μάλιστα, που έχει δημιουργήσει η πανδημία, σε συνεννόηση τόσο με το Υπουργείο Υγείας όσο και με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, έχει εκδηλώσει την πρόθεσή του και μπορεί να παραχωρήσει αυτό το κτίριο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, είτε για εμβολιαστικό κέντρο είτε για οτιδήποτε άλλο. Ειδικό κλιμάκιο, σας ενημερώνω, ίσως το γνωρίζετε, των αρμοδίων αρχών, τεχνικές υπηρεσίες της υγειονομικής περιφέρειας έχουν επισκεφτεί το κτίριο για αυτοψία και αναμένουμε το σχετικό πόρισμα αναφορικά με την καταλληλότητα για τη χρήση του και για την οποία θα ζητηθούν και τυχόν απαιτούμενες ενέργειες. Άρα, σε κάθε περίπτωση, η πρόθεση του ΕΟΔΗ και του Υπουργείου Υγείας είναι να αξιοποιηθεί το κτίριο αυτό, καταρχάς για το σκοπό για τον οποίο έχει δημιουργηθεί και βεβαίως μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν και η πανδημία το επιτρέψει να υπάρξουν και άλλες δραστηριότητες στο κέντρο αυτό. Θα ήθελα να σας, επί τη ευκαιρία, επειδή αναφερθήκατε για τη δημιουργία εμβολιαστικού κέντρου, να σας καθησυχάσω σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. Μέχρι σήμερα έχουν εμβολιαστεί 84.781 συμπολίτες μας, εκ των οποίων 56.135 με την πρώτη δόση του εμβολίου και 29.830 και με τις 2 δόσεις του εμβολίου. Το ποσοστό της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού στα Ιωάννα ανέρχεται στο 50,5%, 33,3% τουλάχιστον με τη μία δόση και 17,8% είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Και
Στα Ιωάννα το ποσοστό του πληθυσμού που έχει εμβολιαστεί με μία δόση έχει προγραμματισμένο ραντεβού είναι 43%, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 44%. Επομένως, είναι πάρα πολύ κοντά τα νούμερα αυτά. Λειτουργούν δε 21 εμβολιαστικές γραμμές σε 9 εμβολιαστικά σημεία με ημερήσια δυναμικότητα 1.736 εμβολιασμών. Εφόσον βεβαίως κριθεί απαραίτητο να αυξηθούν οι εμβολιαστικές γραμμές. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Περισσότερο κόσμο. Εδώ είμαστε για να δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Είτε στις υπάρχουσες υγειονομικές δομές, είτε κάνοντας χρήση άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για 3 λεπτά. Γνωρίζω, κύριε Υπουργέ, ότι έχει επισκεφτεί κλιμάκιο το κτίριο για να δει την καταλληλότητα. Είναι ένα κτίριο και χαιρετίζω την πρόθεση του ΕΟΔΗ να το αξιοποιήσει μαζί με τα υπόλοιπα που είχαν γίνει την ίδια περίοδο στη χώρα. Και νομίζω ότι το δικό μας σίγουρα δεν λειτουργήσε, αλλά νομίζω ότι δεν λειτουργήσαν και τα άλλα ποτέ. Οπότε σίγουρα ένα σχέδιο για το πώς θα αξιοποιηθούν αυτά τα κτίρια το περιμένουν οι τοπικές κοινωνίες. Από εκεί και πέρα, ο ΕΟΔΗ με το έγγραφό του δηλώνει ότι σκοπεύει να το παραχωρήσει στην ΕΚΤΗ, είπε, από 1η Ιουνίου, όμως αύριο είναι 1η Ιουνίου. Οπότε, αν είχατε κάτι πιο συγκεκριμένο να μας πείτε σε σχέση με το θα μπει το κλειδί στην πόρτα, δεν θα μπει και ως τι θα μπει. Νέες εμβολιαστικές γραμμές, από ό,τι καταλαβαίνω, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας δώσατε, δεν χρήζουν, τουλάχιστον για την ώρα στην περιοχή. Αν και υπάρχουν, θέλω να σας πω, συμπολίτες μας οι οποίοι πηγαίνουν στη γειτονική Θεσπρωτεία ή ακόμη και στην Κέρκυρα για να εμβολιαστούν πιο άμεσα σε σχέση με τα ραντεβού που βγαίνουν αυτή τη στιγμή στην πόλη των Ιωαννίνων. Και από εκεί και πέρα, αν προτίθεστε να δοθεί στο κέντρο υγείας για την αποσυμφόρηση του κέντρου υγείας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μήνυμα ηλίθι. Κυρία Κεφάλα, όπως σας είπα, ο εμβολιασμός στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωνίνων εξελίσσεται ομαλά και μάλιστα η πόλη και η ενότητα βρίσκεται στα ίδια νούμερα όπως είναι και η υπόλοιπη Ελλάδα. Τώρα, δεν νομίζω ότι οι πολίτες των Ιωαννίνων πηγαίνουν σε όμορους νομούς προκειμένου να επισπεύσουν τον εμβολιασμό τους. Υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού, αυξάνεται η διαθεσιμότητα των εμβολίων και εντάξει, λογικό είναι κάποιος μπορεί να έχει μια δραστηριότητα σε έναν όμορο νομό και να πάει να κάνει το εμβόλιο του ίσως κάποιες μέρες γρηγορότερα. Δεν παρατηρούνται καθυστερήσεις, ούτε ραντεβού τα οποία παίρνουν πολύ χρόνο προκειμένου να κλειστούν. Πράγματι, αύριο αλλάζει ο μήνας, έχουμε 1η Ιουνίου, αλλά σας είπα σε κάθε περίπτωση, δεν σημαίνει αυτό ότι από αύριο θα λειτουργήσει η εμβολιαστική γραμμή εφόσον χρειαστεί. Και γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι η λειτουργία μιας επιπλέον εμβολιαστικής ή περισσότερων εμβολιαστικών γραμμών είναι πολυπαραγωγικό ζήτημα, διότι έχει να κάνει κυρίως με τη διανομή των εμβολίων σε όλη την επικράτεια. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, το οποίο βεβαίως και φέρουμε εις πέρας και αναλόγως της διαθεσιμότητας των ραντεβού ή της αυξημένης ζήτησης για εμβόλια στην περιοχή, σίγουρα θα υπάρχει σχεδιασμός προκειμένου να λειτουργήσουν περισσότερες εμβολιαστικές γραμμές. Να θυμίσω επί τη ευκαιρία ότι ο αρχικός προγραμματισμός μας ήταν 1.018 εμβολιαστικά κέντρα σε όλη τη χώρα και αυτή τη στιγμή έχουμε ξεπεράσει τις 1.500 εμβολιαστικές γραμμές σε επίπεδο επικράτειας και το μήνα Μάιο και Ιούνιο αναμένουμε ρεκόρ εμβολιασμών. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για τον χρόνο. Συνεχίζουμε με την υπαρθμόν 784-18-5 του 2021 επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κ.